Μέχρι το Πάσχα θα κλείσει η αξιολόγηση. Βεβαίως υπάρχουν ανοιχτά θέματα και υπάρχει αντιπαράθεση, την αποδιαφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους θεσμούς, ναι, και μάλιστα στο Δούνου του. Και υπάρχουν μερικά θέματα. Η τελευταία πληροφόρηση που έχω είναι ότι το Δούνου του αρχίζει να υποχωρεί. Το ελπίζω. Δεν μου λέτε επειδή, πάντως, κύριε, εκεί, ναι, που είχε πάει ο κύριος Φίλης. Ναι. Υποθέτω ότι ο πολιτικό του Υπουργείου δεν του φίλει προσωπικά. Ναι. Και είχε πάει εκεί πέρα στους θεσμούς και είχε πει: παιδιά, θέλω να μου δώσετε 20.000 ανθρώπους να διορίζω. Ναι. Και μετά διάβασα για 16. Πού, ή 12. Πού βρίσκεται η απόθεση? Είπαν ναι, είπαν όχι, μπήκε μέσα στο πακέτο. Πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, ο Υπουργός, ο κύριος, ναι, Φίλης, ζητάει συνέχεια προσλήψεις και το έχει θέσει στους θεσμούς. Ναι. Ότι τα σχολεία χρειάζονται προσλήψεις. Τι του είπα? Έχει βάλει ένα όριο 20.000, να και 15, στάσει και 15 και 12. Έχουμε καμία απάντηση? Ακόμα δεν έχουμε απάντηση για αυτό το θέμα. Αλλά είναι ένα θέμα αυτό το οποίο το βάλατε το εσείς ως Υπουργείο, δηλαδή ο Φίλης το έβαλε και εσείς. Ναι. Το βάλατε ανεξαρτήτως των υπολείπων οικονομικών μεγεθών με και τα λοιπά? Ενημέρωση, ναι. Με ενημέρωση της κυβέρνησης, βέβαια. Καλά, όλης, ναι, της κυβέρνησης, ναι, ότι τα σχολεία χρειάζονται πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια προσλήψεις για να λειτουργήσουν. Διότι, ναι, διάβασα και μια δικαιοσύνη που λέει ότι η πρόσληψη τους είναι και προϋπόθεση να λειτουργήσουν. Χρειάζονται. Εντάξει, θα μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με αναπληρωτές, αλλά δεν μπορούν να λειτουργούν σε αναπληρωτές. Κοιτάξτε, και εμείς αυτό που έχουμε κάνει, η δικιά μας αποτύπωση της πραγματικότητας, είναι ότι έχει συνταξιοδοτηθεί πολλής κόσμος. Και ότι έχουμε πια ένα μέσο όρο ηλικίας, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος. Ωραία, και επί τη ευκαιρία λοιπόν, αφού, ναι, βλέπετε ότι πιέζεστε από αυτό, γιατί ασκείτε μια πολιτική στα ιδιωτικά τέτοια που μπορεί το να διώξει παιδιά για τα στείλει σε ένα δημόσιο σχολείο το οποίο έχει ζόρια, δεν έχει καθηγητές, δεν έχει δασκάλους? Συγγνώμη, είναι... εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί έχει αρχίσει πάλι ο θόρυβος με τα ιδιωτικά σχολεία. Κάτι που προσπαθεί να κάνει κάποιος να ρυθμίσει επιτέλους αυτή την αγορά και ειδικά των ιδιωτικών σχολείων που αφορούν και την εκπαίδευση. Θα πρέπει να έχει αυτή την τεράστια αντίσταση. Τι πάμε να κάνουμε, να κλείσουμε τα ιδιωτικά σχολεία? Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ρυθμίσουμε τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Μας λέει δεν με αφήνεις να χρησιμοποιώ τις εγκαταστάσεις μου. Ναι, εις βάρος των εκπαιδευτικών. Δηλαδή να πρέπει να είναι οι εκπαιδευτικοί να πληρώνονται για 2 ώρες και να δουλεύουν όλες τις ώρες. Κοιτάξτε, είπαμε να κερδίζουν οι επιχειρηματίες. Σε καπιταλισμό ζούμε. Εντάξει. Αλλά εις βάρος όλων των άλλων. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Το οποίο πρέπει να δούμε. Εάν, ας πούμε, τα βρούνε στα εργασιακά, εάν τα βρούνε στα εργασιακά, δεν ισχύουν αυτές οι απαγορεύσεις, λέτε? Για τη χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων, για όλα αυτά που. Ότι λένε ότι μπορεί να χρησιμοποιεί κανένας οποιοδήποτε τις εγκαταστάσεις. Αρκεί να πληρώνει το προσωπικό του. Αρκεί να πληρώνει το προσωπικό του. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί. Βέβαια, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τους καθηγητές για τη δραστηριότητα όλη μέρα του σχολείου, χωρίς να πληρώνονται οι καθηγητές. Ή δεν μπορούν καθηγητές, αυτό που λένε οι ιδιωτικοί, είτε φροντιστήρια, είτε σχολάρχες γενικώς, ευέλικτος τρόπος εργασίας, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, και στο κάτω-κάτω της γραφής είμαστε μια κυβέρνηση η οποία είπαμε ότι αυτές τις εργασιακές σχέσεις πρέπει να τις ρυθμίσουμε. Εντάξει, έχουμε υποχρέωση στο ένα, υποχρέωση στο άλλο, δεν πρέπει να φύγουμε, δεν μπορούμε να φύγουμε από τα μνημόνια κλπ. Αλλά αυτό τώρα είναι θέμα για να γίνεται αντιπολίτευση σε αυτό? Όχι, δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης. Ή να απειλούν, προσέχτε τώρα, γιατί εδώ, ναι, υπάρχει απειλή των σχολάρχων ότι θα κλείσουμε τα ιδιωτικά σχολεία, βάζουν μαθητές στη μέση. Δεν είναι πράγματα αυτά. Εννοείται ότι απαγορεύεται το τετράωρο, ας πούμε, στην εκπαίδευση, για παράδειγμα. Εγώ θεωρώ, όχι εγώ θεωρώ, ναι, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει εκμετάλλευση του εκπαιδευτικού προσωπικού πέραν των ωρών για τις οποίες πληρώνονται. Δεν μπορεί. Αυτό ισχύει για την καφετέρια, ρε παιδί μου. Ισχύει και για το εργοστάσιο. Ναι. Γιατί μας πειράζει για τα ιδιωτικά σχολεία? Μα δεν γιατί νιώσατε την ανάγκη να.